Και τώρα κυρίες και κύριοι, θα σας πω τη μεγάλη μπόμπα. Τι έμαθες καλή πάλι και δεν το ξέρω. Τη μεγάλη μπόμπα. Για πες. Απολαύσε τον Δανιμανίδη στο Sky με το Survivor, γιατί είναι η τελευταία του σεζόν, είναι η τελευταία του φορά που θα τον δείτε εκεί. Το Survivor 3, αν υπάρχει, δεν θα είναι με τον Δανιμανίδη. Ο Δανιμανίδης συζητάει και μάλιστα το γουστάρει πάρα πολύ για να πάει στο Έψιλον, στο νέο Έψιλον, στο Σαββίδι. Να σας πω εδώ ότι ο Δανιμανίδης έχει δική του εταιρεία παραγωγής. Ο στόχος είναι να βγάλει την αγαπημένη του στον αέρα, να κάνει δικιά της εκπομπή. Η Άλκηση Μαλαγκουδάκη με τον Δανιμανίδη έχουν μια άριστη σχέση. Η πόρτα άνοιξε, συζητάει, είναι οικονομικό το θέμα, δηλαδή αν σπάσει θα σπάσει για οικονομικούς λόγους, όμως το βλέπει πολύ ζεστά για να πάει στο Έψιλον, στο νέο Έψιλον, το οποίο όπως θα λέγεται, από την ερχόμενη σεζόν, όπου εκεί θα γίνει πανικός. Εάν σε μια περίπτωση φύγει ο Λιάγκας από τον Αντένα και ο Λιάγκας θα πάει στο Σαββίδι. Οπότε λοιπόν μιλάμε ότι η επόμενη σεζόν θα είναι ισοπεδωτική, θα έχει σαρωτικές αλλαγές και ο Sky ήδη μετράει μια απώλεια. Το γνωρίζουν στο κανάλι μέσα ότι ο Δανιμανίδης είναι έτοιμος να κουνήσει μαντιλάκι και να πει γεια σας. Λοιπόν, σας το λέω για μια φορά ακόμα ότι η Άλκηση Μαλαγκουδάκη πάει να κάνει το μεγάλο μπαμ. Προσέξτε πότε το είπα εγώ, θα με διαψεύσουν άπαντες, θα πούνε όλοι ότι είμαι βλάκας, ηλίθιος κτλ. Οτιδήποτε θέλουν να πούν, ας το πούν, αλλά εγώ σας το λέω. Δανιμανίδης στο κανάλι του Σαββίδη από την ερχόμενη σεζόν. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η μπόμπα του θα έχει εκπομπή δικιά της. Και ίσως, μάλιστα, ίσως να του κάνουν το χατήρι και να τη στείλουν 10 με 1 το πρωί αντί της Κατερίνας καινούριου, με παραγωγή. Μα δεν έχει τέτοια εμπειρία να πάει μόνη της. Εγώ σου είπα κάτι. Σαν συμπαρουσιάστρια, ναι, αρχίζω, μόνη της δεν έχει. Εγώ σου λέω πέρα κάτι. Ούτε στις συνεντεύξεις. Δεν με άκουσες, θα πάει και τα Δανιμανίδης το πρωί. Α. Γιατί δεν θα κάνει. Βέβαια. Πες το, λοιπόν. Εγώ νόμιζα ότι μόνη της θα κάνει εκπομπή. Σιγά που θα κάνει μόνη της εκπομπή. Λοιπόν, θα πάει και τα Δανιμανίδης 10 με 1 το πρωί για να χτυπήσουν την αγορά και να κάνουν παιχνίδι. Οπότε θέλουν να εκμεταλλευτούν το κενό ουσιαστικά που έχει αγορά, που έχει μείνει μόνο το ζευγάρι Καραβάτου Κατσούρη. Εντάξει, που, δεν, εντάξει, καλά, δεν πολύ τραβάνε. Και θέλουν να κάνουν τον μπαμ Σκορδά Λιάγκας δεν υπάρχει πλέον. Κωστόπουλος εδώ και καιρό και σου λέει Φιάξε, Σκορδά, γιατί να μην είμαστε εμείς το νέο ζευγάρι. Η Σκορδά, γράψτε για αυτό που σας λέω, δεν είναι σίγουρο ότι την επόμενη σεζόν θα είναι και αυτή ο Αντένα. Υπάρχει μια πιθανότητα ο Αντένα να κάνει ένα γενικό άδειασμα και να αδειάσει πολλά πρόσωπα, μα πάρα πολλά πρόσωπα από τα τωρινά. Και να κάνει μια μεγάλη ανανέωση την επόμενη σεζόν. Προσέξτε γιατί το λέω αυτό. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα δείχνει ότι καίει τα πρόσωπα ερυπή οφθαλμού τώρα. Έτσι έχει κατακάψει. Όλους. Όχι μόνο αυτό, και τα νούμερα είναι λίγο επιβιώνει. Δηλαδή 17, 18, 20 δεν έχει αυτά. Ναι, τα... δεν είναι αυτό το 30, 25 ναι, που είχε λείπουνε, το. Η άνεση, λείπουνε, η άνεση δεν υπάρχει. Ο Λιάγκας λείπουν. Ναι, λείπει πάρα πολύ. Εγώ βέβαια λόγω Κλεοπάτρας εκεί ήθελα να πάει καλά γιατί σίγουρα, έχω μια αλλά Κλεοπάτρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα νούμερα τι λένε. Το θέμα είναι ότι ο Αντένα τι απόφαση θα πάρει. Θα κάνει ένα γερό lifting στο πρόγραμμά του το ερχόμενο καλοκαίρι. Σας λέω από τώρα για το καλοκαίρι, γιατί εκεί θα γίνουν παιδιά οι αλλαγές οι μεγάλες. Η lifting θα κάνει μποτοξάκια. Μποτοξάκια δεν υπάρχει περίπτωση. Okay. Lifting 1000%. Μποτοξάκι είναι στους ίδιους. Το lifting του προγράμματος είναι αλλαγή. Πετάω έξω το υλικό αυτό και βάζω σε άλλο υλικό. Λοιπόν, εξάλλου και ο Κυριακού δεν θα ανεχθεί πάρα πολύ να χαλάει τα λεφτά αυτά που χαλάει τώρα. Έτσι δεν γίνεται. Επίσης, να μην ξεχνάμε και ότι έρχεται η υβριδική τηλεόραση. Που η υβριδική τηλεόραση, εμείς ήδη που όσοι έχουμε, γιατί δεν λέω εμείς, γιατί εμείς έχουμε με την Έλληνα, έχουμε Κοσμοτέ TV και βλέπουμε και ξέρουμε τι σημαίνει υβριδική TV. Όσοι έχουν Κοσμοτέ ή Νόβα, ξέρουν τι σημαίνει υβριδική TV. Επίσης τώρα αυτή την περίοδο η υβριδική TV έχει ετοιμάσει και η ΕΡΤ. Έτσι, που σημαίνει ότι και εκεί θα έχουμε πάρα πολύ υλικό να δούμε, να βλέπουμε την ώρα που γουστάρουμε και που γουστάρουμε. Ανεβαίνει ανταγωνισμός, ανεβαίνει. Λοιπόν, βέβαια, λόγω του ότι τώρα το ίντερνετ ανεβαίνει πάρα πολύ, να είστε σίγουροι ότι θα ανοιχθούν και άλλα κανάλια με αυτό το στυλ. Οπότε λοιπόν προετοιμαστείτε. Έρχονται ισοπεδωτικές αλλαγές, αλλά τρομερές μετακινήσεις το καλοκαίρι. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα, Δανιμανίδης λοιπόν στο νέο Έψιλον του Σαββίδη. Σημειώστε το 90%, αφήνω ένα 10% απ' έξω να τα χαλάσουν στο οικονομικό. Πάντως το θέλει πάρα πολύ να το κάνει αυτό, γιατί ο Τούρκος έχει δικιά του εταιρεία παραγωγής, τα πάντα είναι δικά του, ενώ ο Σάκης Δανιμανίδης θέλει να αναπτύξει τη δικιά του εταιρεία παραγωγής. Είδε τον Τούρκο πως είναι, είδε πως λειτουργεί και θέλει να γίνει ο Ακούνι Λιτσαλή της Ελλάδας. Της Ελλάδας. Ναι, ο Έλληνας.
ο Έλληνας μεγάλο παραγωγός. Δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία. Καλό είναι, μπράβο του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το θέμα όμως είναι, μεγάλε, μη μου τη πρόμηση είναι για τη δικιά σου. Βάλε κάτι άλλο μέσα στο παιχνίδι, έλεος πια.